Πολύ, κύριε Καλή, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ακούσατε, ολοήμερες απεργίες 8 και 15 μοίρασαν την Κύπρο στα δύο. Είναι και ανεξήγητες και απαράδεκτες αυτές οι κινητοποιήσεις, διότι δεν αντιλαμβάνονται πρώτα απ' όλα σε τι αποσκοπούν. Τι θέλει να πάει η Βουλή και να πει ότι ξέρετε, μετάνιωσα και θέλω να ξαναψηφίσω κάτι διαφορετικά, ή τι θέλει το Υπουργείο να μην εφαρμόσει τις αποφάσεις της Βουλής. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενώπιον μας κάποια νομοθετήματα τα οποία έχουν την έγκριση της συντριπτικής πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Το Υπουργείο είναι έτοιμο να εφαρμόσει αυτή την πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, που να θυμίσω αποσκοπεί σε μια κεντρική παράμετρο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τον τρόπο που επιλέγουμε τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στα παιδιά μας. Και όλη αυτή την περίοδο γινόταν μια τεράστια συζήτηση ως προς το τι θα γίνει με κάποιους εκπαιδευτικούς. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι το σύστημα, νέο σύστημα διορισμών εγκρίθηκε το 2015 και για αυτούς τους εκπαιδευτικούς, για αυτήν την κατηγορία των εκπαιδευτικών, δώσαμε 1.500 μονιμοποιήσεις. Δώσαμε μια μεταβατική περίοδο μέχρι το 2027, ώστε να έχουν τη δυνατότητα αυτοί που έχουν εμπειρία και δεν διορίζονται αμέσως να διοριστούν μέχρι τότε. Δώσαμε μια πολύ σημαντική μοριοδότηση στο νέο σύστημα διορισμών, ώστε αυτοί που θα έχουν εμπειρία, αυτούς τους οποίους αναφέρεται ο κύριος Φυλαχτού, να μπορέσουν να διεκδικήσουν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα, μια θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα με το νέο σύστημα διορισμών. Και ήρθαμε τους τελευταίους μήνες, επειδή μας το επέτρεψαν οι συνθήκες, να κατοχυρώσουμε όσους εκπαιδευτικούς είχαν εμπειρία πέρα των 30 μηνών, συμφασιούχους, να τους κάνουμε ορίς του χρόνου, και τους αντικαταστάτες που με βάση την νομική υπηρεσία δεν μπορούσε να τους καλύψει αυτή η ρύθμιση, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να διορίζονται μέχρι το 2027 από τον υφιστάμενο κατάλογο, δηλαδή να συνεχίζουν να διορίζονται όπως. Ωραία, γιατί επιμένουν οι δάσκαλοι, κύριε Καλή. Κάποια στιγμή, κύριε Κυριάκου, θα πρέπει να σκεφτούμε και τα παιδιά μας και τους μαθητές μας, και ότι αυτό το σύστημα που από τη δεκαετία του 80 αναγνωριζόταν ότι θα πρέπει να έχει αλλάξει, ότι πρέπει να αλλάξει επιτέλους. Εμείς ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είμαστε προσιλωμένοι στην εφαρμογή αυτής της νέας σημαντικής μεταρρύθμισης, αυτής της νέας σημαντικής πολιτικής, η οποία θα είναι προς όφελος των παιδιών μας. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί πρώτα και κύρια. Εντός της εβδομάδας θα ανακοινώσουμε όλα τα βήματα ξεκάθαρα που θα γίνουν από τώρα μέχρι και την πρόσληψη των εκπαιδευτικών με βάση το νέο σύστημα διορισμών, και καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις διαδικασίες αυτές, και τους νέους επιστήμονες οι οποίοι επιτέλους για αυτούς ανοίξει ένα παράθυρο ελπίδας για να διεκδικήσουν μια θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και με τους πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορεί να μην είναι μόνιμοι, αλλά θα μπορέσουν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και εφόσον έχουν τις δυνατότητες και τις ικανότητες να διεκδικήσουν μια θέση με το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση. Θα τους καλέσω λοιπόν να ενημερωθούν για αυτές τις διαδικασίες, και θα καλέσω την ΠΟΕΔ να κάνει ξανά δεύτερες σκέψεις, διότι αυτή η αναστάτωση που θα προκαλέσουν στα σχολεία, στην κοινωνία, στους μαθητές μας, δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πραγματικά πουθενά, μόνο αχρίαστη αναστάτωση προκαλεί. Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, τους λέτε. Ό,τι και αν κάνετε, δηλαδή, εσείς να τους αποτρέψετε, υπάρχει τρόπος με νομικό μέτρο, κάτι να αποτρέψετε τα μέτρα, κύριε Υπουργέ? Ο καθένας θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες του απέναντι στην κοινωνία μας, επιτέλους, και να πάρει τις αποφάσεις του. Άρα για σας θεωρείτε όλο αυτό που έγινε στη Βουλή είναι κάτι το οποίο πρέπει να χαιρετήσουν οι δάσκαλοι και όχι να επικρίνουν για να κάνουν απεργιακές κινητοποιήσεις? Ακριβώς. Τους δίνει και άλλα από αυτά που είχαν ήδη πάρει, από αυτά τα πολλά που είχαν ήδη πάρει τον Ιούλιο του 2015. Αυτές οι αποφάσεις δίνουν ακόμη περισσότερα και θα έπρεπε να είναι συνταγμένοι μαζί με το Υπουργείο στο να υλοποιηθεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία θα βελτιώσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, διότι στο τέλος της ημέρας δεν συμφέρει κανέναν να εργάζεται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν είναι αποτελεσματικό. Μάλιστα, αναμένουμε να δούμε και τώρα οι γονείς τι θα κάνουν, πού θα αφήσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή είναι και αυτό τεράστιο θέμα, ταλαιπωρία, οι οργανωμένοι γονείς, να δούμε τι λένε και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.